Τι κάνετε, εκπρόσωπο στο γιατρό. Είστε καλά, καλώς ορίσατε στην πολύ χαίρομαι. Συνομίλη. Όχι 55. Του 57. Εγώ λέω μόνο την προλογία. Λοιπόν, εγώ θα σας καλωσορίσω λίγο στο πρώτο νοσοκομείο. Είναι καταλήξεις που πήγαμε χρέες. Στο πρώτο νοσοκομείο επαναστατημένης και ελεύθερης Ελλάδας. Το 1825. Είναι μια ιστορική. Το Πορεκόνης. Και όταν ζουν αποτύχει, ζουν και επίσης χάρη στο τεράστιο φιλότιμο των γιατρών, των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού. Και δεν εννοείται να έχεις κοινωνικό κράτος και κράτος πρόνοιας με μόνο, ας το πούμε, κίνητρο το φιλότιμο. Δεν γίνεται να βασιζόμαστε στο φιλότιμο για να μπορεί να διοικείται η πολιτεία. Να σας πω κάτι. Ακόμη και αν ας πούμε ότι τελικά κάποιος δεν υποστηρίζει το κράτος πρόνοια. Εάν ας πούμε ότι κάποιος έχει μια ιδεολογία και θέλει να υποστηρίξει τη βαριά οικονομία αυτής της χώρας. Εφόσον είμαι ότι είναι ο τουρισμός, πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ακόμη και αν θέλεις να πεις ότι έχω μια μη οικονομία, πάρω μια. Έχουμε αυτό, έχουμε και αυτό λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία, συνεισφέρει στον ΑΕΠ. Δεν πρέπει να φροντίσεις να έχεις το πλαίσιο για να τους στηρίξεις. Όταν έχετε τουρίστες που έρχονται για στο νοσοκομείο ή κάποια περίθαλψη, πληρώνουν τίποτα μετά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ένα μικρό νοσοκομείο που είναι αυτό είναι το δεύτερο σπίτι μας, γιατί περνάμε πολλές ώρες εδώ. Δυστυχώς η κατάσταση τα τελευταία 5 χρόνια, προσπαθώ να ξεχάσω, έχει γίνει πολύ άσχημη σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας. Ελπίζαμε με τον COVID, που ήταν η μεγάλη υγειονομική κρίση και μια μεγάλη δοκιμασία για όλους τους υγειονομικούς, ότι θα ενισχυθούν οι δημόσιες δομές. Αυτό φυσικά δεν έγινε. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που ήταν τα φόπλακα για τα δημόσια νοσοκομεία. Τα αφήσαν με ελάχιστες προσλήψεις. Με γιατρούς οι οποίοι φεύγουν με συνταξιοδοτήσεις, προσωπικό το οποίο φεύγει, οι περισσότεροι, γιατί ξεχάσαμε να μιλάμε και για αυξήσεις μισθών, όλοι οι υγειονομικοί, περισσότεροι φεύγουν εξωτερικό, θα το έχετε δει, άνοιξαν την πόρτα στους γιατρούς του Δημοσίου με το νομοσχέδιο να φεύγουν και στον ιδιωτικό τομέα, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι περιοχές που είναι απομακρυσμένες από το κέντρο, όπως είμαστε εμείς, υπάρχει κίνδυνο στη στελέχωση, ακόμα και προκηρύξεις που βγαίνουν. Δηλαδή, είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητάμε θέσεις και βγαίνουν άγονες. Γιατί ποιος γιατρός θα έρθει αν στο κέντρο και μπορεί, του δίνεται το δικαίωμα να δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν έγινε το ΕΣΥ, θελήσαμε να επιστρέψουμε στον τόπο μας, γιατί πιστέψαμε πραγματικά στην ιδέα του ανθρωπισμού και της βελτίωσης των ανθρώπων. Θέλαμε να μείνουμε στα νησιά μας για να μείνει ο κόσμος. Το νοσοκομείο αυτό το μοναδικό των Κυκλάδων δεν είναι μόνο ότι κρατάει κόσμο της νησιωτικότητας. Είναι ότι, όπως ξέρετε, δυστυχώς μας θυμούνται οι περισσότεροι μόνο τους την καλοκαιρινή περίοδο, έρχονται πάρα πολλοί τουρισμός, ο οποίος είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στο ΑΕΠ της Ελλάδος. Ένας ο οποίος σοβαρός οικογενειάρχης πρέπει να μετακινηθεί στις Κυκλάδες, τι θα κοιτάξει το πρώτο πράγμα? Να διασφαλίσει πραγματικά αυτό που σας έλεγε η κυρία Μπαρκούρη, την ασφάλεια. Η ασφάλεια όμως εκείνου έναντι της μη ασφάλειας του εργατικού δυναμικού της Ήρου. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που δεν κατάλαβα στη ζωή μου πραγματικά όλα μου τα χρόνια, 30 χρόνια εδώ πέρα μέσα, είναι γιατί δεν μπόρεσε αυτό το νοσοκομείο να είναι τριτοβάθμιο. Μοναδικό στις Κυκλάδες, επαναλαμβάνω. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια επί της κυρίας Μπουραντά, τη γνωρίζετε κύριε Αποστολάκη, πραγματικά εδραιώθηκε μια βάση του ΕΚΑΒ, η οποία παραλίγο να τη χάσουμε αυτή. Έγινε η νησιωτικότητα, το ισοδύναμο με λίγα λόγια, που δεν ξέρουμε και κατά πόσον λειτουργεί ακόμα. Έγινε η μονάδα ΜΑΦ, η οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο, εγκαινιάστηκε προεκλογικά, δεν λειτουργήσε κατ' ουσίαν ποτέ,
Δηλαδή, το να λειτουργήσει μία μονάδα η οποία ανοίγει, πρέπει να έχει και το αντίστοιχο προσωπικό. Εδώ υπολειτουργούν. Οι γιατροί που χειρουργούμε πρέπει να παρακολουθούμε στη ΜΑΦ το περιστατικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, διασωληνωμένος ασθενής, τι ιδέα έχουμε εμείς να παρακολουθούμε ένα προσωπικό, βέβαια πάντα με την υποστήριξη, θέλοντας ο κάθε αναισθησιολόγος να έρθει να προσφέρει τις υπηρεσίες. Αυτό που σας είπε προηγουμένως η κυρία Μπαρκούρη, δεν είναι μόνο ότι είναι υπολειτουργικό το σύστημα, αλλά αναγκάζονται δύο από τους τρεις αναισθησιολόγους. Μέχρι πρότινος ένα μήνα πριν είχαμε και έναν αναισθησιολόγο, ο οποίος παρατασιακός 3 χρόνια υπήρχε στο νοσοκομείο χωρίς να προσφέρει υπηρεσίες αναισθησιολογικές, με καταγγελία στον κύριο Πλεύρη από εμένα, δεν υπόθη ποτέ τίποτα. Οι δύο εκ των τριών αναισθησιολόγων ενεργών αναγκάζονται να μεταβαίνουν με το ελικόπτερο για να μεταφέρουν το περιστατικό. Δηλαδή, ναι μεν ιδρύεται κάτι, αλλά χρειάζεται και το αντίστοιχο προσωπικό. Ναι, να διευκρινίσω εδώ, αυτό που λέει ο κ. Γαβρίλη είναι ότι και η παιδική βάση τηλεφωνείται και από γιατρούς του νοσοκομείου, όχι μόνο αναισθησιολόγους. Υπάρχει και γενικός γιατρός που κάνει και πτήσεις, πέρα από τις εφημερίες του. Υπάρχει ο καρδιολόγος ο ένας, ο οποίος επίσης κάνει πτήσεις. Και να εισηγηθώ το τελευταίο, παρακαλώ πολύ, γιατί καταλαβαίνω είστε αντιπολίτευση ακόμα, κύριε Πρόεδρε, αλλά πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε το νοσοκομείο? Μία εισήγηση κάνω εγώ. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη ειδικευομένων. Το οποίο θα μου πείτε, όπου έχετε πάει θα ακούσετε την ίδια ιστορία. Είναι τα παιδιά τα οποία παραμένουν εντός του νοσοκομείου, είναι η πρώτη γραμμή αν θέλετε που δίνει βοήθεια στον κόσμο για να καλέσουν τους ειδικούς. Επειδή αυτό το βλέπω ουτοπία πλέον, κανένας νέος με 1.100-1.200 ευρώ αν έρθει να πληρώσει 600 και 700 ευρώ για ένα ενίκιο δεν θα έρθει εδώ. Αυτό που ζητούμε είναι, και το οποίο δυστυχώς έχω μάθει, υπάρχει εμπόδιο από την κεντρική διοίκηση, οι αγροτικοί γιατροί που κάποτε τηλεφωνούσαμε στα περιφερειακά ιατρία, στα κέντρα υγείας και είχαμε 3-4 από αυτούς να έρχονται με απόσπαση να κάνουν λειτουργία εδώ πέρα μέσα, αυτή τη στιγμή δεν τους δίνουν τη δυνατότητα.